Με δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα η Αυτοδιοίκηση Πολιτών, κατηγορεί τον Δήμο της Δράμας και τον Δήμαρχο Κυριάκο Χαρακίδη ότι με την επιβολή της ελεγχόμενης στάθμευσης, που είναι καθαρά ένα αφροεισπρακτικό μέτρο, αγνοεί εντελώς την κρίση και την οικονομική λιτότητα στην οποία έχουν επιβληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και οι πολίτες της δικής μας περιοχής, καθώς θεωρεί ότι το μέτρο σαν στόχο έχει καθαρά να εισπράξει χρήματα και όχι βεβαίως να αποκαταστήσει το θέμα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης μέσα στην πόλη. Αρκετά σαφές και οι συμπολίτες μας το ξέρουν. Πράγματι, επειδή θέλουμε να ασκούμε δίκαιη αντιπολίτευση, να γνωρίσουμε ότι το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης από μόνο του, μάλλον καταρχήν είναι θετικό, αλλά εάν εφαρμόζεται από μόνο του, ουσιαστικά έρχεται και αναιρεί τα όποια θετικά τα οποία μπορεί να φέρει. Στο πρόγραμμά του, ο κ. Χαρακίδης, όπως είχαμε πει και στην αρχή της διακήρυξής μας, θα κάνουμε αντιπολίτευση με βάση τα προγράμματα και όχι με βάση φήμες ή, εν πάση περιπτώσει, θα είναι αντιπολίτευση προγραμματική. Στο πρόγραμμά του, η Παράταξη Πόλη και Ζωή αναφέρει διάφορα μέτρα τα οποία τα κρίνουμε θετικά. Από όλα αυτά τα μέτρα, χώροι στάθμευσης περιμετρικά, ανάπτυξη των μαζικών μέσων μεταφοράς, γιατί όχι και δημοτική συγκοινωνία. Όλα δηλαδή εκείνα τα μέτρα που η επιστήμη θεωρεί ότι στην ουσία αποσυμφορίζουν το κέντρο και παραδίνουν ένα κέντρο στον πεζό και στον καταναλωτή, ώστε να μπορεί να ασκήσει άνετα το δικαίωμά του στην ελεύθερη πρόσβαση. Από όλα αυτά, αυτό το οποίο έγινε ως πρώτο, λοιπόν, ήταν η ελεγχόμενη στάθμευση, που ήταν ένα μέτρο εύκολο και στην εφαρμογή του, αλλά και ένα μέτρο το οποίο είναι εισπρακτικό. Υπάρχει ένα θέμα, εντάξει, μπορεί, ας πούμε, το τιμολόγιο να είναι σχετικά χαμηλό, σε σχέση με άλλες πόλεις χαμηλό, σε σχέση με άλλες πόλεις υψηλό. Δεν κρίνουμε όμως μόνο αυτό. Ξεχνάει όμως η δημοτική αρχή ότι αυτή τη στιγμή στη Δράμα έχουμε την υψηλότερη ενεργία από τις υψηλότερες ενεργίες σε όλη την Ελλάδα και ότι κάτι τέτοιο διευκολύνει μονάχα αυτούς οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν κάτι τέτοιο, το αντίστοιχο αντίτιμο. Υπάρχει ένα θέμα, δεν το έχει, ίσως να μην το έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία στο Δήμο Δράμας.